Ο Πούτιν είναι το πυρηνικό όπλο στο ρωσικό οπλοστάσιο, στη λατρεία της προσωπικότητας του οποίου βασίζεται η Ρωσία. Όμως η σύγχυση των ρωσικών ελίτ είναι ήδη αισθητή σήμερα. Μια τέτοια άποψη, μιλώντας στο Στράνα, εξέφρασε ο σύμβουλος του επικεφαλής του Ουκρανικού Υπουργείου Εσωτερικών, Βαντίν Ντενισένκο. Τι θα συμβεί στη Ρωσία μετά τον θάνατο του Πούτιν? Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα, η απάντηση στο οποίο εξαρτάται από το ποιος θα τον ακολουθήσει. Θα είναι ένας Χρουστσόφ υπό όρους, αυτός που θα απομυθοποιήσει την λατρεία του Πούτιν, ή θα έρθει ένας υπό όρους Στάλιν? Ποιος θα πει ότι ο Πούτιν είναι ο Λένιν 2, μιας και πρέπει να τον δοξάσουμε, λέει ο Ντενισένκο. Η κατάσταση στη Ρωσική Ομοσπονδία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ξεκινώντας από το πόσο θα διαρκέσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Από αυτή την άποψη, ο Ντενισένκο αντλεί αναλογίες μεταξύ της σημερινής Ρωσίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών κατέρευσε για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους είναι ότι υστερούσε σε σχέση με τον πολιτισμένο κόσμο κατά περίπου 10 χρόνια στα ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τον Ντενισένκο, η σύγχρονη Ρωσική Ομοσπονδία έχει παρόμοια υστέρηση. Η διαδικασία της κατάρρευσης της Ρωσίας έχει ήδη ξεκινήσει, πιστεύει. Τώρα σφίγγονται οι βίδες στη Ρωσία γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι αδύνατο να κυβερνηθεί η χώρα διαφορετικά μόνο με την ενίσχυση της δικτατορίας. Είναι δύσκολο να πούμε πού θα οδηγηθεί αυτό. Θα έρθει αργότερα ο υπόουρους Γέλτσιν, ένας δημοκράτης που θέλει να κλείνει τη Ρωσία ενάντια στη Δύση, σημειώνει ο Ντενισένκο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.